Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μετά από έντονο μπουρίνι, καθώς από αυτό εγκλωβίστηκαν στην παραλία κάτοικοι και τουρίστες. Πάμε λοιπόν στον Τάσο Παλαιστίδη στην περιοχή και στη Μίνα Καραμίτρου, διότι έχουμε και πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και Τάσο, κόντεψε να καταρρεύσει η γέφυρα. Καταρχήν, να μας πεις αν έχουν απεγκλωβιστεί οι άνθρωποι που ήταν στην παραλία. Έβα, οι άνθρωποι από την παραλία προσπαθούν τώρα που υποχωρούν τα νερά των ποταμών εδώ που βρισκόμαστε εμείς, άρχισαν να απομακρύνονται λοιπόν τα νερά και έτσι σιγά σιγά με τη βοήθεια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής απομακρύνονται τόσο οι τουρίστες όσο και οι μόνιμοι επισκέπτες. Τα δύο χωριά αυτά τα παραλιακά, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν δύο γέφυρες. Μία γέφυρα είναι αυτή που βρισκόμαστε εμείς, όπου κόντε να καταρρεύσει, καθώς το νερό περνούσε πάνω από τη γέφυρα 2 μέτρα. Όπως βλέπετε, η φερτή ύλη που ήρθε έχει φρακάρει τη γέφυρα και περνούσε το νερό πάνω 2 μέτρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οδηγοί και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο συνέβη και στην γέφυρα της Εγνατίας Οδού, όπου εκεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα και από τα φερτά υλικά έκλεισε και εκείνη η γέφυρα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που ήταν στην παραλία και στα beach bar να δουν ξαφνικά ποτάμια να κατεβαίνουν στην παραλία και τρομοκρατημένοι να προσπαθούν να σωθούν. Από ό,τι πληροφορούμαστε, υπάρχουν ζημιές και σε beach bar και σε κάποια σπίτια. Μένει σε λίγη ώρα, όταν θα μας επιτραπεί είσοδος από τις αστυνομικές αρχές, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο παραλιακό αυτό μέτωπο. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε στη γέφυρα, υπάρχει αστυνομική δύναμη που επιτρέπει μόνο από τη μέση της γέφυρας να περνούν τα οχήματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος η γέφυρα αυτή να καταρρεύσει. Βρίσκονται και μηχανικοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για να κάνουν εκτίμηση της κατάστασης. Λοιπόν, ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά, δεν κινδυνεύουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Παλαιστίδη.